Χθες λοιπόν είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο. Εσείς δεν αποχωρήσατε, κύριε Νυχτοπάτη. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Χριστός Ανέστη, δόξα τω Θεώ, καλά. Δεν αποχωρήσατε χθες? Όχι, εγώ όχι, δεν αποχώρησα γιατί καταρχάς δεν είμαι στην ομάδα πλέον της Συμμαχίας. Ναι. Η ομάδα είχε πάρει μια απόφαση. Ναι. Αλλά εγώ δεν αποχώρησα γιατί πρώτον δεν τη θεωρώ ότι είναι σωστή. Φυσικά είχα δικαίωμα να κάνω ό,τι θέλω. Ναι. Αν πίστευα ότι είναι σωστή απόφαση, θα αποχώρησα κι εγώ, όμως δεν θεώρησα ότι είναι σωστή. Και έμεινα εκεί να ακούσω να παρακολουθήσω όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Και κυρίως για το κολυμβητήριο, το καινούριο κολυμβητήριο. Και κυρίως για το κολυμβητήριο το έλεγα συχνά πάντα. Ναι. Και παρακολουθώντας και παλιότερα, ο αδερφός μου ήταν σύμβουλος, ο πατέρας μου ήταν πολλά χρόνια και θέσεις διάφορες. Δυστυχώς πολλές φορές συμβαίνει αυτό, και όχι μόνο σε πολλά άλλα συμβούλια. Mm. Χάνουμε την ουσία και ασχολούμαστε με πράγματα που δεν θα έπρεπε να δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία, ενώ τόσες ανάγκες υπάρχουν. Αυτό μπορεί να ακούγεται ρομαντικό, αλλά δυστυχώς είναι πραγματικότητα. Αντί να ασχολούμαστε με τα σοβαρά, πολύ σοβαρά θέματα και να δίνουμε λύσεις έστω και διαφωνώντας, δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε όλοι πάντα. Συνήθως πολλές φορές υπάρχουν τέτοιες ανούσιες κορώνες. Δεν το λέω για τον κύριο Χρυσάφη μου αυτό. Το λέω γενικότερα δυστυχώς. Σωστά, ναι, ναι. Κύριε Νυχτοπάτη, επειδή προκαιρού σας θυμάμαι να λέτε μια φράση η οποία μας πόνεσε, κοντέψαμε να κλείσουμε τα σπίτια μας. Το αφήνω στην άκρη, ναι, αυτό ως κρατούμενο. Εσείς χθες, ναι, ακούσατε τι είπε η Δήμαρχος για το νέο κολυμβητήριο, έτσι δεν είναι? Άκουσα, βέβαια. Άκουσα. Ωραία. Το κολυμβητήριο, ο φάκελος κολυμβητήριο άρχισε από το 2019. Άνοιξε 2019 για τις Σέρες, έτσι δεν είναι? Όταν εγκρίθηκε η χρηματοδότηση. Μπράβο. Τον Ιούλιο, τον Μάιο, να κάπου. Μπράβο. Σήμερα μπορείτε να μου πείτε γιατί δεν έχουμε κολυμβητήριο καινούριο? Γιατί είπαμε πολλές φορές και χθες τα είπε και η Δήμαρχος, έγιναν πολλές προσπάθειες και πολλά προβλήματα υπήρχαν. Δεν είναι το μοναδικό έργο που έχει προβλήματα, ναι, μέχρι να φτάσουμε στην υλοποίησή του. Μην ξεχνάμε ότι ενώ έχει προχωρήσει η κατάσταση, ήρθε ο κ. Καραμαλής και έδωσε και αυτός μια επιπλέον χρηματοδότηση. Θα ήμασταν, ναι, εμείς που έπρεπε να γίνει και αυτό. Σωστά. Ήταν δύσκολο να γίνει η δημοπράτηση. Μετά είχαν θέματα στη δημοπράτηση μεταξύ των αυτών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό της μελέτης. Ναι. Υπάρχουν τέτοια θέματα και γίνονται και σε άλλες περιπτώσεις. Δεν μας πονάει περισσότερο για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ήταν ένα μεγάλο έργο, από τα λίγα μεγάλα έργα που γίνονται στις Σέρες, ελάχιστα με το μοναδικό αυτή τη στιγμή. Σε συνδυασμό με τα άλλα προβλήματα που είχαμε και στο άλλο το κολυμβητήριο, το οποίο είναι κλειστό ακόμη, αυτό δημιουργεί πρόβλημα και σε όλους τους Σεραίους, οι οποίοι λένε τι γίνεται, επιτέλους δεν βλέπουμε κάτι να λειτουργεί σωστά, και κυρίως βέβαια σε αυτούς που χρησιμοποιούν το κολυμβητήριο. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, να πηγαίνουν στις γειτονικές πόλεις με έξοδα ασφάλεια, θέματα ασφάλειας, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Δηλαδή, μου λέτε εσείς ότι όλο αυτό το πέρασμα των χρόνων, από το 19 που τέλος πάντων εγκρίθηκε ένα κονδύλι, έρχεται ο Κώστας Καραμαλής, τότε υπουργός, βάζει άλλο 1,5 εκατομμύριο περίπου. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και σήμερα δεν έχουμε νέο κολυμβητήριο. Είναι όλα, σας φαίνονται λογικά, δηλαδή λογικά με την έννοια το ότι επειδή είχαμε τις καθυστερήσεις, να που καταλήγουμε, ας πούμε. Ναι, πάλι θα το πω. Εάν δεν είχα συμμετοχή στα κοινά τα τελευταία χρόνια, ναι, μπορεί και εγώ να έλεγα ότι όλα τα βλέπω παράλογα. Mm. Όταν όμως είσαι μέσα και βλέπεις πού μπορεί να καθυστερήσουν κάποια πράγματα και χωρίς τελικά να φταίει κάποιος, γιατί και η προηγούμενη δημοτική αρχή και στην αρχή όταν εντάχθηκε το έργο, κάποιοι έκαναν προσπάθεια να ενταχθεί το 19, επιστήριζα, και η καινούργια δημοτική αρχή κάνει τις προσπάθειές της να μην χαθεί το έργο και να προχωρήσει. Όλοι το θέλουν. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην θέλει να γίνει αυτό το έργο. Ναι. Άρα λοιπόν, να που ενώ όλοι θέλουν να γίνει το έργο. Γιατί αλίμονο, αν τότε γιατί μαλώνουμε μεταξύ μας αφού όλοι θέλουμε να γίνει το έργο? Γιατί σας είπα μερικές φορές συμβαίνουν αυτά, χάνουμε την ουσία και φτάνουμε να κερδίσουμε τις εντυπώσεις. Εντάξει, κύριε Νυχτοπάτη, τώρα. Ψέματα είναι αυτό, δεν είναι αλήθεια. Δεν έχετε ακούσει πολλές φορές. Και δυστυχώς συμβαίνει πολύ συχνά αυτό. Πολλοί ερετοί μιλάνε πάρα πολύ και τελικά όταν έρθει η ώρα να καλύψουν αυτά που είπαν δεν μπορούν, γιατί όταν μιλάς πολύ θα κάνεις και λάθη. Ναι. Και φυσικά όλοι είμαστε εύκολοι, οι περισσότεροι εύκολα κατηγορούν τους αντιπάλους, αλλά πολύ δύσκολα λένε κάτι, ας πούμε, στραβό για κάποιον που είναι μαζί τους. Και τώρα καταλήγουμε στο να... Ναι, επειδή ακριβώς είχαμε κολλήματα, δηλαδή και στις μελέτες, μετά βγήκε ένα ρέμα, μετά καλύψατε το ρέμα, μετά άδειασε ο κωδικός, μετά μας πρότειναν να απεντάξουμε το έργο, κάντε τη μελέτη και διεκδικήστε χρήματα εκ νέου. Πολεμάμε, ναι, να μείνουμε σε αυτό που ήμασταν, ναι, ενταγμένοι. Αυτό, ας πούμε, δεν ήταν περίεργο για εμάς τους Σεραίους, ότι ενώ η μελέτη προχωρούσε, τουλάχιστον η μελέτη έστω και με τα προβλήματα που προχωρούσε, κάποιος από το Υπουργείο έλεγε ότι απεντάξτε και τη μελέτη. Δεν είναι περίεργο. Κάτι συνέβαινε εκεί. Τι συνέβαινε? Δεν θέλω να απεντάξω ότι θέλω να απεντάξω το έργο, που στο κάτω-κάτω μπορεί κάποιος να πει ότι ναι, καθυστέρησε να το απεντάξουμε. Ναι. Κάποιοι πρότειναν με έγγραφα, όχι τα λόγια, ποιοι, να απενταχθεί και η μελέτη. Δεν ήταν περίεργο αυτό? Ποιοι? Αυτοί που ήταν εκεί στην Επιτροπή.
Δεν θυμάμαι και το όνομα, μπορώ να το βρω και να σας το πω. Κάποιοι όμως ερχόταν τέτοια έγγραφα που μας έλεγαν ότι πρέπει να πενταχθεί και η μελέτη. Ναι. Γιατί δεν βγήκατε λοιπόν να το καταγγείλετε αυτό και να πείτε ότι η Μωραΐτη προτείνει να απεντάξουμε αυτό το μεγάλο έργο για το οποίο έχουμε ιδρώσει και εμείς το θέλουμε και δεν μας το δίνουν. Γινόταν και γίνονται, είμαι σίγουρος και τώρα, γίνονται οι κινήσεις που έπρεπε σε πολιτικό επίπεδο για να, και με τις οκλήσεις σε αυτούς ανθρώπους της πολιτικής, αλλά και με έγγραφα απαντητικά, αυτά που έπρεπε να κάνουμε τα κάναμε. Αλλά σας λέω, δεν είναι περίεργο που κάποιος δήλωνε, κάποια επιτροπή έλεγε ότι πρέπει να πενταχθεί και η μελέτη. Πόσο λογικό ήταν αυτό που ήταν και η συμβασιοποιημένη, ναι. Γιατί αν δεν ήταν, να πω ναι, άργησε πολύ, δεν έχει σύμβαση, να σταματήσει μετά από 5-6 χρόνια. Ναι. Τώρα νομίζω ότι πάνε καλά τα πράγματα, προχωράμε στο να προχωρήσουμε. Δεν ξέρω αν πάνε καλά τα πράγματα, περιμένετε. Περιμένετε, να το δούμε πρώτα. Να το δούμε, γιατί τώρα καήκαμε από το χυλό, φυσάμε και το γιαούρτι. Να το δούμε. Ναι, αλλά σήμερα... Λέω ότι σε λίγο καιρό... Ναι, ναι, τι. Έστω και με κάποιο κόστος, έστω και με... θα την έχουμε τη μελέτη. Και στο κάτω-κάτω, πέρα από το ότι έπρεπε να γίνει το κολλητήριο και ενεργειακά αναβαθμισμένο, σας θυμίζω ότι η μελέτη άλλαξε και ως προς την προσθήκη της βοηθητικής πισίνας, που αλλήμον να ξοδεύαμε τόσα πολλά χρήματα και δεν είχαμε τη δεύτερη βοηθητική πισίνα που χρειάζεται και για τη σωστή προπόνηση και για τους αγώνες να κάνουμε επιτέλους και 5 σοβαρούς αγώνες. Άρα λοιπόν, κάποια πράγματα καλώς έγιναν. Κύριε Νυχτοπάτη, επειδή είσαστε στα μέσα και το ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά το θέμα, να το πω πάρα πολύ απλά. Ναι. Εσείς, ο κύριος Χρυσάφης σήμερα κατηγόρησε και τη μελλοντική εταιρεία ότι καθυστέρησε και ότι σε κάποια στιγμή. Ναι, 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 σήμερα έδωσε συνέντευξη τύπου και είπε ότι φταίει και η μελλοντική. Την συνέντευξη θα τη δω όμως, θα σίγουρα γυρνάμαστε, θα βρω κάπου θα τη δω τη συνέντευξη και θα πω τώρα, πείτε μου όμως. Ναι, ναι, είπε ότι ας πούμε σταμάτησε για 50 χιλιάρικα, ενώ ήξερα λέει ότι εμείς διεκδικούσαμε ας πούμε, να βρούμε αυτά τα 50 χιλιάρικα του Υπουργείου να τους τα δώσουμε να συνεχίσουν. Και ενώ είχαν σταματήσει, λέει, τις εργασίες στη μελέτη, πήγαν μετά, πρόσθεσαν και άλλα 100 χιλιάρικα. Εσείς το θυμάστε αυτό? Εγώ λέω απλώς, καταρχάς θέλω να είμαι προσεκτικός, θα ακούσουμε προσοχή τη συνέντευξη και θα σας απαντήσω σε ό,τι θέλετε. Mm-hmm. Σίγουρα όμως τότε η εταιρεία ζήτησε ένα επιπλέον χρηματικό ποσό και εμείς απαντήσαμε ότι μας φαίνεται μεγάλο το ποσό αυτό. Αυτό συνέβη πράγματι, γιατί γι' αυτό υπάρχει έγγραφα. Αλλά τώρα, τώρα τα υπόλοιπα δεν μπορώ να τα ακούσουμε προσοχή. Γιατί η εταιρεία ό,τι ήθελε ζητούσε δηλαδή στη συνέχεια, δεν είχατε προκαθορισμένη τιμή? Υπήρχε μια τιμή, αλλά υπήρχαν και κάποιες έξτρα εργασίες που έγιναν και μάλιστα αυτό το εμείς δεν πάει μόνο σε εμάς, πάει και σε εμάς και στην υπηρεσία. Την ίδια άποψη είχαμε. Ναι. Αλλά παρακαλώ να δω τι ακριβώς είπε ο κ. Χρυσάφης και να σας απαντήσω. Ναι. Παρ' όλα αυτά, αυτό συνέβη όντως. Αυτό συνέβη. Συνέβη. Ωραία. Αλλά αυτό, ναι. Τα πήρε η εταιρεία αυτό το ποσό, το συν που είπε ο κ. Χρυσάφης ήταν 100 χιλιάρικα. Το πήρε αυτό το ποσό? Δεν έχω τέτοια εικόνα, νομίζω ότι δεν έχει συμβεί αυτό ακόμη. Ναι. Νομίζω ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο ακόμη. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά σαν το έβλεπα μάλλον. Εσείς και από αυτά που ακούσατε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν αποχωρήσατε, καταλαβαίνετε ότι έχει συνέχεια το έργο ή όντως πάλι είμαστε στην κόψη του ξηραφιού και τέλος πάντων μπορεί και να το χάσουμε? Μας περιμένει δηλαδή η πολιτεία? Έστω και δύσκολο θα γίνει. Ναι, έστω και δύσκολο θα γίνει. Είναι ένα σημαντικό έργο. Πρέπει να γίνει και νομίζω ότι θα γίνει. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω ότι οι εταιρείες. Και σε άλλες περιπτώσεις συμβαίνουν αυτά. Ναι. Ανάλογα με τα δικαιώματα που έχουν και αυτά που τους δίνει ο νόμος, κάνουν ό,τι μπορούν για να διεκδικήσουν αυτά που θεωρούν ότι. Χανόμαστε εμείς στην ευθεία. Αυτό είναι γεγονός στη χώρα μας. Ναι. Επαναλαμβάνω όμως, δεν θέλω να μην πω κάτι. Θα ακούσουμε προσοχή τη συνέντευξη, γυρνάμαστε και θα σας απαντήσουμε. Εγώ σας ρωτάω σε ό,τι αφορά τα χθεσινά. Γιατί είχαμε, σας λέω, μια αποχώρηση που λέτε εσείς εντάξει τώρα. Δεν γίνονται αυτά. Δεν συμφωνώ με την αποχώρηση και πιστεύω ότι και επειδή ο κ. Χρυσάφης ζήτησε να μιλήσουν για το κολλητήριο και να ακουστεί η άποψη, δεν ήταν τόσο σοβαρός ο λόγος για να φύγει η παράταξη. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ο Δήμαρχος, ο κ. Χρυσάφης είχε το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Η ομάδα συμφώνησε. Έφυγα. Τώρα το θέμα ήταν τώρα, γι' αυτό σας λέω. Θεωρώ γενικότερα ότι πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί και να ασχολούμαστε με τα ουσιώδη πράγματα. Κύριε Νυχτοπάτη μου, ήταν σοου αυτό που έγινε, όπως ακούστηκε, ήταν επειδή είχαμε παιχνίδια ποδοσφαίρου, όπως και αυτό ακούστηκε, ήταν το ότι δεν μας στείλατε σωστά τα θέματα, δεν πέρασαν οι μέρες που έπρεπε, και αυτό υπόθηκε. Τι έφταιγε από όλα? Δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμό, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι ήταν και λόγω του ποδοσφαίρου τώρα, εντάξει, όχι. Γιατί είναι μια πολιτική θέση. Αυτός που το αποφασίζει να το κάνει ξέρει ότι κρίνεται, άρα δεν νομίζω ότι αυτό έγινε για το ποδόσφαιρο. Άρα δεν ήταν για το ποδόσφαιρο. Έτσι πιστεύω. Θεωρώ ότι αυτό είναι σωστό, αλλά όχι, δεν μπορώ να πω ότι είναι και για το ποδόσφαιρο. Όχι, αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ. Ωραία. Θα είναι νομίζω τραβηγμένο. Άσχετα, επαναλαμβάνω, δεν συμφωνώ. Και εγώ πάω και είμαι, εγώ ήθελα να πάω να δω το παιχνίδι, ήταν σημαντικό, αλλά δεν νομίζω ότι έγινε γι' αυτό. Όχι, όχι.
Πότε πιστεύετε ότι... Αλλά όμως ότι... Ναι. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστή αυτή η κίνηση αυτή, δεν είναι σωστή και έπρεπε να μείνουμε εκεί και να μιλήσουμε και για το κολληκτήριο και αν έχουν να υποθούν πράγματα, να υποθούν. Κάποιος μπορεί να πει θα υποθούν την επόμενη φορά. Όχι, εντάξει, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Γιατί σε εμάς τους απ' έξω που δεν ήμασταν μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, δίνεται η εντύπωση ότι δεν έμεινε χθες η Συμμαχία Σεραίων μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για να τα ακούσουμε από τη συνέντευξη τύπου σήμερα χωρίς αντίλογο. Σε αυτό, σε αυτό το σκεπτικό. Μπορεί να έχω και δίκιο, έτσι όπως το θέτω. Πιθανόν, αλλά επαναλαμβάνω ότι η εικόνα που δημιουργείται σε παρόμοιες περιπτώσεις είναι ότι ο Δημότης μας απαξιώνει. Δεν θέλει τέτοια πράγματα, δεν του αρέσουν, γι' αυτό και απαξιώνεται. Ωραία. Γιατί του λέει εδώ κάτι δεν πάει καλά. Αυτή είναι η δική μου άποψη, ξαναλέω, όχι μόνο για το συγκεκριμένο θέμα, γενικότερα. Έπρεπε να εκτείνουμε άλλη εικόνα όλοι μας. Δυστυχώς δεν γίνει σε ένα βάθος. Κύριε Νικτοπάτη, με το περιβόητο ρέμα, το οποίο ρέμα είναι μια μεγάλη πληγή, δεν ξέρω αν είναι ανενεργό ή όχι, αλλά είναι μια μεγάλη πληγή γιατί δεν είναι μόνο στο κομμάτι του επιμελητηρίου, είναι και προς το αυτοκινητοδρόμιο. Υπάρχει περίπτωση έχουμε κάτι που θα αιμορραγήσει στη συνέχεια? Νομίζω πως όχι, παρόλα αυτά είχα σκοπό σήμερα να πάω να ενημερωθώ ακριβώς τι συμβαίνει, γιατί άκουσα τη Δήμαρχο χθες για αυτό που είπε. Όμως είχα ένα δικαστήριο σήμερα με τα δημοτικά και δεν μπορούσα να είμαι όλη τη μέρα στα δικαστήρια. Ναι. Θα πάω αύριο να δω αν πραγματικά θέλω να μάθω, αν πραγματικά υπάρχει κάτι που θα δημιουργήσει πρόβλημα. Τι ακούσατε χθες δηλαδή από τη Δήμαρχο που μπορεί να σας ανησύχησε, να είπατε ό, τι έγινε αφού εμείς υπογράψαμε γιατί το ξανανοίγουμε το ζήτημα? Αυτό ακριβώς, ότι είπε η Δήμαρχος ότι δεν έχει λυθεί το θέμα του ρέματος και θέλω να ενημερωθώ ακριβώς από τις υπηρεσίες και φυσικά από όποιον από τους αιρετούς μπορώ να δω ή τον κύριο Γκάτσικο ή την Δήμαρχο αν θα δω και ακριβώς συμβαίνει. Σήμερα θα πήγαινα να το δω αυτό. Εντάξει, σήμερα είχατε δικαστήριο λέτε. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να ανοίξει πληγή, δηλαδή έλα εδώ Γιώργο Νικτοπάτη γιατί υπέγραψες? Όχι τέτοιο θέμα, όχι. Όχι τέτοιο θέμα. Γιατί εγώ σας χαρτί, αλλά αν το λέτε για μένα προσωπικά, δεν έχω. Για εσάς το λέω. Αλλά τέλος πάντων δεν ανησυχώ για κάτι, εγώ σας το λέω. Ούτε για αυτό ούτε για άλλα θέματα. Ωραία. Γιατί και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι λέτε. Λέω αυτό που λέω, δεν κρύβω τίποτα. Δηλαδή, εμείς στη συνέχεια ανακαλύψαμε ένα ρέμα. Ενεργό, ανενεργό ρέμα είναι. Δεν ξέρω γιατί δεν το αποχαρακτηρίσαμε, αφού κάποιοι λένε ότι είναι ανενεργό. Εσείς βάλατε την υπογραφή σας ότι είναι ανενεργό. Έχουμε να φοβόμαστε κάτι, γιατί δεν κλείνει αυτό το θέμα του ρέματος? Το οποίο ρέμα βέβαια πρέπει να πούμε ότι φτάνει και στο αυτοκινητοδρόμιο τώρα. Τι δεν καταλαβαίνουμε? Το ξέρω. Θα δω λίγο αύριο τι συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά λέω ούτε για αυτό το θέμα ούτε για κάποιο άλλο. Θεωρώ ότι έχω εγώ κάτι που έκανα στραβά και κινδυνεύω. Κάτι εννοείται τώρα, εσείς δεν το καταλαβαίνω εγώ μάλλον όμως. Ίσα-ίσα, όχι, απαντώ σε αυτό που λέτε. Αν φοβάμαι κάτι, σας λέω δεν φοβάμαι κάτι. Το κάτι άλλο, τι εννοείται κάτι άλλο? Τι κάτι άλλο έχετε κάνει που... Όχι, γενικότερα κάτι άλλο. Αυτό λέω, γενικότερα δεν έχω να ανησυχώ για κάτι. Αυτό λέω, δεν έχω ένα κάτι στραβό και φοβάμαι μην αποκαλυφθεί. Σκεπτόμενοι πονηρά, εγώ λέω δεν αναφέρεστε στο ένατο, ας πούμε, σχολείο. Αυτό ακριβώς τα έλεγα τώρα. Αυτό ακριβώς τα έλεγα. Ότι... Δεν έχω να φοβάμαι για κάτι. Αυτό λέω που έκανα στραβά και κινδυνεύω να αποκαλυφθεί. Στο ένατο φυσικά τώρα σε 15 μέρες περίπου εγώ θα καταθέσω. Θα καταθέσω, εκεί δεν ξέρω τι θα πει το δικαστήριο, αλλά εκεί θεωρώ ότι, ότι δεν υπάρχει δική μου ευθύνη, παρά αυτά το κρίνει το δικαστήριο αυτό. Σας κάλεσε ο ανακριτής ή είναι δίκη? Ναι, τώρα. Όχι, δεν είναι δίκη, ακόμα δεν φτάσαμε ακόμα. Ο ανακριτής. Ο ανακριτής είναι 25 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω οι υπόλοιποι. Ναι. Α, έχετε κληθεί, Τι να πάω να πείτε και εκεί τώρα. Ναι, μετά θα δούμε τι θα γίνει. Λέω όμως, όχι αυτό, λέω γενικότερα ότι δεν φοβάμαι για κάτι το οποίο έκανα στραβά και φοβάμαι να αποκαλυφθεί. Αυτό το λέω. Και τώρα τι καταλαβαίνουμε, θα αφήσουμε όλα τα υπόλοιπα θέματα να μόνο σας, μου είπατε και για το παλιό κολυμπητήριο. Μπορώ να σας πω άλλα 30 θέματα. Έχουμε τα γήπεδα, έχουμε τα έτσι, έχουμε τα λιώσια, έχουμε τα λιώτικα. Εμείς τι θα κάνουμε και τώρα, περιμένουμε. Σας θυμίζω ότι το πρώτο συμβούλιο μετά τις εκλογές που είχαμε χάσει και έκανα εγώ μια εισήγηση για το γήπεδο, είχα αναφέρει και τότε ότι η δική μας παράταξη τότε που ήμουν στις Συμμαχίες Σεραίων είχε πάρει μια απόφαση να προχωρήσει την ανακατασκευή του τυχείου από τη μεριά του σχολείου. Είχα πει όμως τότε ότι εμείς χάσαμε τις εκλογές. Δεν ήταν σωστό να δεσμευτεί όλος ο Δήμος με βάση τη δική μας απόφαση. Και είχα πει τότε στην κυρία Μιντιλάγκα ότι εσείς πλέον είστε Δήμαρχος, θα πάρετε όποια απόφαση θέλετε για να κάνετε αυτό που θέλετε εσείς. Παρόλο που εμείς μπορούσαμε να προχωρήσουμε την ανακατασκευή του τυχείου. Τώρα μαθαίνω ότι υπάρχει μια περίπτωση, δηλαδή στα λόγια μου έρχονται, ότι υπάρχει μια περίπτωση να γκρεμιστεί η Ανατολική Κερκίδα ή μέρος αυτής. Άρα λοιπόν, ποια θέλετε την άποψή μου, αυτή είναι η σωστή, προς τη σωστή κατεύθυνση είναι αυτή η σκέψη, αν τελικά υλοποιηθεί.
Νομίζω το είχα πει τότε. Ναι, και να τοποθετηθούν κατασκευές που θα μπορούν να μεταφερθούν, έτσι ώστε να μην έχουμε και πρόβλημα με τις άδειες και τον νόμο και τέλος πάντων να έχουμε και ένα ασφαλές γήπεδο. Γιατί και ο Πανσεραϊκός δεν μπορεί να είναι ξέσκεπος. Έτσι το αναγνωρίζουμε όλοι αυτό. Ναι, διαφωνούμε και περιμένουμε να ακούσουμε ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις ώστε να προχωρήσουν τα πράγματα, έστω και εκκρεμίζοντας την Κυριακή. Ποιες τελικές αποφάσεις, κύριε Νυχτοπάτη μου, ανάλογα με αυτά που έχουμε στην τσέπη μας, αυτά θα κάνουμε. 600 χιλιαρικάκια έχουμε. Έχουμε κάτι άλλο. Και αυτό παίζει ρόλο. Και αυτό όμως ακόμη είναι απόφαση της Δημοτικής Αρχής. Δηλαδή, ανάλογα κρίνει με βάση τα χρήματα. Αυτό όμως όχι μόνο για το κήπεδο, γενικότερα. Mm-hmm. Κρίνει πού κατευθύνονται, εκτός από τις ανεργαστικές δαπάνες, πού κατευθύνονται τα χρήματα των δημοτών. Και γι' αυτό ο καθένας, και αυτό ζητάει την ψήφο των στερεών, των δημοτών γενικότερα, και με βάση το έργο του κρίνεται κιόλας. Εσείς συμμετέχετε στη Δημοτική Επιτροπή? Όχι. Όχι. Άρα δεν μπορείτε να ξέρετε τη συζήτηση που έγινε για τις απευθείας αναθέσεις. Πόσες κάνατε εσείς, πόσες έκανα εγώ, ή έκανες περισσότερες, εγώ έκανα λιγότερες και εσύ με κατηγορούσες και εγώ δεν σε κατηγορούσα. Όχι. Τα καλύτερα χάνετε, κύριε Νυχτοπάτη, πάντως πρέπει να σας πω. Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε τέτοιες σκηνές σε αίθουσα. Αν σας αποφάσισε ποιοι μιλάνε στη Δημοτική Επιτροπή, εγώ τότε είπα δημόσια, ήταν άσχημος λόγος, είπα ότι διαφωνώ σε αυτό. Τώρα δεν είμαι στην ομάδα, όπως κρίνω, θα προχωρήσω. Είχαμε πολλά χρόνια να δούμε τέτοιες σκηνές, είναι αλήθεια. Ρωτήστε τον πατέρα σας, γιατί νομίζω ότι τα έχει ζήσει. Τώρα ήταν πιο ήρεμα, βέβαια. Απλά τώρα αποχωρούμε, γιατί θέλουμε να τα πούμε ξέχωρα. Όχι μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Όχι απευθείας μετάδοση για να ακούσουμε όλοι τι ακριβώς έχει να πει ο ένας και τι ακριβώς έχει να πει ο άλλος. Τώρα μένουμε στο μοντάζ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν μάθετε κάτι νεότερο σε ό,τι αφορά το ρέμα, γιατί το είπε και η κυρία Μητλιάγκα, είπατε χθες. Ναι, το είπε, ναι. Ναι, να μας πείτε και εμάς γιατί δεν τέλειωσε αυτό το θέμα με το ρέμα. Ωραία. Πού είναι η μελέτη? Θα είμαστε σε επαφή και θα τα πούμε. Ναι. Έτσι, έτσι, ωραία. Και να δούμε και πότε θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε κάτι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νυχτοπάτη. Καλή δύναμη να έχετε. Λοιπόν, όντως πολλά ερωτηματικά προκύπτουν. Οι αποχωρήσεις είναι αλήθεια ότι δεν είναι λύση. Άλλωστε, η συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν και ανοιχτή. Θέλω να πω, μπορούσε να την παρακολουθήσει ο καθένας. Επομένως, μπορούσαμε πραγματικά να μάθουμε πάρα πολλά και να μην ακούμε απομονωμένα τη μια πλευρά, την άλλη πλευρά.